Φυσικά είναι Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα αγαπάμε να διαβάζουμε παραμύθια και ένα τέτοιο θα σα επικοινωνήσουμε αμέσω τώρα. Ένα παραμύθι που γράφτηκε με αφορμή ενό άρθρου τη συγγραφέω για τι παιδικέ φοβίε και με την αγάπη τη να σκαρφίζεται ποιματάκια. Θα ξέρετε ότι. Πολλέ φορέ έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το φοβισμένο βλέμμα του παιδιού μα όταν συναντάει ένα φάντασμα μέσα στην τουλάπα ή τον λύκο που κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Όλα τα παιδιά κάποια στιγμή στη ζωή του έρχονται αντιμέτωπα με του φόβου και εμεί καλούμαστε να του βοηθήσουμε να του καταπολεμήσουν. Μάθε λοιπόν το φόβο να νικά. Αυτό είναι ο τίτλο ε, του παραμυθιού ε, τη Βούλα Παπατσιφλικιώτη, το οποίο κυκλοφορεί από την Διάσεκ εκδοτική. Θέλω να την δω, γιατί σα απίθυνα τηλεοπτική πρόσκληση και είναι εδώ μαζί μα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ. Καλή σα ημέρα. η Θε... ίδια είστε παιδαγωγό. Ναι, ναι, είμαι ευρυφωνηπιοκόπο στο πτυχίο μου. Mm -hmm. Ε, λέω αλήθεια, επειδή έκανα έρευνα για εσά, πω σα αρέσει να σκαρφίζεστε ποιματάκια και ιστορίε, αυτό σα συνέβαινε από μικρή. Αυτό έχει να κάνει σχέση και με την κριτική καταγωγή μου που έχω από τη μεριά τη μητέρα μου, mm -hmm. που μου αρέσει ας πούμε, έτσι να δημιουργώ μαντινάδε <laughs> και με αυτόν τον τρόπο να εύχομαι του φίλου μου να δίνω ευχέ και να του βοηθάω να του δίνω τη χαρά. Ξέρετε κάτι, πάντοτε είχα την εξή απορία. Για ποιο λόγο τα παιδικά παραμύθια έχουν πάντοτε έναν κακό. Συνήθω τον βάζουμε, τότε το τοποθετούμε ναι. για να δίνουμε και στα παιδιά και την έννοια του καλού και του κακού, ίσως για να του δείχνουμε ότι κάτι είναι που δεν πρέπει να αγγίξουν ή κάτι είναι που πρέπει να ξεπεράσουν. Mm -hmm. Η αλήθεια που είναι όμω ότι γεμίζουν με φοβίε από τα κλασικά, από τα περισσότερα κλασικά παραμύθια. Διότι ε, υπάρχουν και γονεί οι οποίοι. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την τακτική. Μπαίνουν στη διαδικασία να φοβήσουν το παιδί του, είτε για να φάει, είτε για να το απειλήσουν με έναν τρόπο, ώστε να περάσει να κάνει αυτό που πρέπει. Ε, επικαλούμενοι τον κακό λύκο από το παραμύθι, το οποίο είχε διαβάσει την προηγούμενη βραδιά. Και έτσι λοιπόν οι ρόλοι αρχίζουν και αλλάζουν, γίνονται πιο φοβιστικοί. Ενώ στο δικό σα παραμύθι δεν συμβαίνει αυτό. Όχι. Στο δικό μου παραμύθι, ο φόβο είναι κακός, κακό, γιατί θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά ότι είναι φυσιολογικό με να έχουν κάποια φοβία στην προσχωρική ηλικία. Το δύσκολο είναι αυτή η φοβία να τη μεταφέρουν στη μετέπειτα ζωή του και mm -hmm. να γίνεται αιμονή. Οπότε γι' αυτόν τον τρόπο το έχουμε τοποθετήσει σαν έναν κακό μάγο, που σιγά σιγά όμω νικέται από την τόλμη, που είναι μια πασχαρίτσα στο παραμύθι, και από την καλοσύνη, δηλαδή από δύο έννοιε, από δύο αρετέ που πρέπει τα παιδιά να έχουν συνοδιπόρου στη ζωή του. Νομίζω ότι καλά κάνατε και τι εντάξατε αυτέ τι αρετέ, για τι οποίε. Σπάνια μιλάμε και ειδικότερα για την καλοσύνη, διότι τον καλό άνθρωπο τον έχουμε λίγο παραμελημένο. Τον έχουμε αρήθεια. έναν άνθρωπο τον οποίον εύκολα κανείς μπορεί να καθαρίσει μαζί του. Ενώ η καλοσύνη έχει τεράστια δύναμη. Ίσως μεγαλύτερη και από το κακό. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μα να έχουν την καλοσύνη, σαν αρετή, σαν πολύτιμο σύμμαχο για τη ζωή του. Να μην το θεωρούμε ότι είναι μια δυναμία, μια μορφή αδυναμία, αλλά είναι μια μορφή δύναμη mm -hmm. για τη ζωή, να την τοποθετούμε σε ένα βάθρο πολύ σημαντικό, όπω και την τόλμη. Και έτσι σιγά σιγά να το περνάμε. Δυστυχώ η καιρή είναι δύσκολη και πρέπει να δίνουμε στα παιδιά αυτό που πρέπει να έχουν και όχι περιτέ πληροφορίε ή περιτέ και αξίε. Γι' αυτό λοιπόν μέσα από μία μικρή σε, σε έκταση, αλλά ευχάριστη στην ανάγνωση Ιστορία, διδάσκονται οι μικροί αναγνώστε να μην κυριαρχούνται από τι φοβίε του. Αλλά να τι νικάνε και να ζουν μια ευτυχισμένη ζωή. Έτσι. Και η πόλη που διαδραματίζεται η ιστορία λέγεται Φεριτσιτά, που στα ιταλικά mm -hmm. θα πει Ευτυχία. Θέλουμε δηλαδή αυτό το νόημα να περάσουμε και μέσα από τον εκδοτικό και μέσα από το παραμύθι. Και έκανε μια εξαιρετική εικονογράφηση και ο Διονύσο Καραβία, που πρέπει να το αναφέρω, ο οποίο δίνει αυτά τα συναισθήματα και από τα πρόσωπα των παιδιών. Εξάπτει τον... την φαντασία των παιδιών. Και Έτσι. Τον... Είναι το καλύτερο μέσο και για, για να περάσουμε στα παιδιά ένα μήνυμα. Είναι μέσα από τη φαντασία. Mm -hmm. πρέπει. Mm -hmm. Και η χθεσινή παρουσίαση έγινε σε ένα θεατρικό το... εργαστήριο. Κύριε, τώρα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βιβλίο, κυρίε και κύριοι, παρουσιάστηκε χθε. Μπορείτε να πείτε εσεί περισσότερα στοιχεία για την εκδήλωση. Ναι, έγινε σε ένα θεατρικό εργαστήρι, το οποίο υπάρχει στο Δήμο Νάπολη Οικαιών, αλλά είναι επί τη Ραγκαδέν, το θεατρικό εργαστήρι Θέσπη. Mm -hmm. Το οποίο οι μικροί μαθητέ του θεατρικού εργαστηρίου έντυσαν και στην ουσία μετέφεραν στα παιδιά όπω εκείνα έλαβαν την ιστορία αυτή. Και έτσι έδειξαν ότι πώ κατάφεραν και εκείνα να νικήσουν τι φοβίε του. Και στην ουσία παντρέψαμε τι δύο τέχνε, και τη λογοτεχνία και το θέατρο, που είναι δύο σημαντικέ. Ε, μορφές τέχνης που υπάρχουν ε, σήμερα. Mm -hmm. Και έτσι περάσαμε ένα πολύ όμορφο μήνυμα προς τα παιδιά χθες το μεσημέρι. Λοιπόν, στο 23-12-61-100, όποιο καλέσει πρώτος θα κάνει δικό του αυτό το βιβλίο. Το οποίο το έχετε φέρει, έχει και την υπογραφή σας. Ναι, έχει μια ωραία ευχή για όποιος το λάβει, και εύχομαι στα παιδιά του να, να την έχουν πολύτιμο σύμμαχο αυτή την ευχή. Ε, κάνατε την καλή αρχή τώρα με το πρώτο σας βιβλίο, για το οποίο θα σας ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο. Σας ευχαριστώ Εξαιρετική πάρα πολύ. Εξαιρετική είναι η προσπάθεια. Έχετε κατά νου ε, νέα σχέδια για νέα συγγραφή. Ναι, ήδη έχω ροκληρώσει σιγά σιγά το δεύτερο παραμύθι μου, το οποίο αυτή τη στιγμή το οποίο διαδρα... έχει να κάνει με το θέμα του να βοηθάμε τον συνάνθρωπο, γιατί mm -hmm. η καιρή, οι όπως προείπα, είναι δύσκολη. Έχουμε... Έρχομαστε αντιμετώπι και με προσφυγές και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα. Οπότε μέσα από μια πάρη έξινη και πάρει με την ποιήση. Ε, δίνω στον νόημα στα παιδάκια να μαθαίνουμε να βοηθάμε τον συνάνθρωπο, αλλά και να μην έχουμε και τον ρατσισμό στην καρδιά μα. Το οποίο και σιγά σιγά ολοκληρώνεται και θα πάρει και αυτό το δρόμο για την εικονογράφηση και μετά έπειτα για την έκδοση. Και τότε θα σα φιλοξενήσουμε εκ νέου. Σα ευχαριστώ μου, πάρα σας πολύ, ευχαριστώ και πολύ. πολύ. Και εγώ καλή σα.